Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία βίντεο που σας έχω ετοιμάσει με θέμα την σαπουνοπλαστελίνη. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς την φτιάχνουμε και πώς την αποθηκεύουμε, ώστε να μην χάνει την πλαστικότητά της. Αν δεν είδατε το πρώτο βίντεο, πάνω δεξιά θα εμφανιστεί τώρα ένα pop-up που θα σας οδηγήσει στη σελίδα για να το δείτε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς δουλεύουμε τη σαπουνοπλαστελίνη για να φτιάξουμε ένθετα για το σαπούνι μας. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. Με χαροποιεί ιδιαίτερα που βρίσκετε βοηθητικά τα βίντεό μου και αυτό μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Αν θέλετε να στηρίξετε το έργο μου, μπορείτε να κάνετε μια δωρεά μέσω PayPal, ακολουθώντας το link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αν επιθυμείτε να κάνετε μαθήματα μαζί μου, θα βρείτε επίσης πληροφορίες στην περιγραφή. Δεν σας καθυστερώ άλλο, πάμε να δούμε πώς μεταχειριζόμαστε την σαπουνοπλαστελίνη. Δουλεύουμε πάντα σε καθαρή και λεία επιφάνεια. Διευκολύνει αν δουλεύουμε πάνω σε ένα κομμάτι μάρμαρο ή πλακάκι. Καθαρίζονται πολύ εύκολα. Βασικές απορίες. Από τη στιγμή που φτιάχνουμε την σαπουνοπλαστελίνη, πότε είναι έτοιμη, θέλει 3 με 7 ημέρες τυλιγμένη στο σακουλάκι της για να φτάσει την ιδανική υφή της. Πώς ξέρουμε ότι είναι έτοιμη να δουλευτεί? Αν καθώς την πλάθετε δεν κολλάει στα χέρια και δεν νιώθετε γλίτσα ή λάσπη, τότε είναι έτοιμη. Κολλάει λίγο στα χέρια, τι να κάνω? Την αφήνετε για μία ώρα ακάλυπτη, κάθε τόσο την πλάθετε για να ξεραθεί ομοιόμορφα. Εξακολουθεί να κολλάει μετά από μία ώρα, τι φταίει? Μάλλον δεν είναι έτοιμη ακόμη. Την τυλίγετε ξανά, την φυλάτε και ξαναδοκιμάζετε μετά από κανένα δύο μέρες. Πέρασε μια εβδομάδα και κολλάει ακόμη. Τι κάνω? Την πλάθετε με λίγο καλαμποκάλευρο για να τραβήξει την υγρασία. Προσοχή, μόνο μην βάλετε πολύ. Θα χάσει την ελαστικότητά της και θα θρηματίζεται. Το παράκανα με το καλαμποκάλευρο. Πώς τη διορθώνω? Βρέξτε τα χέρια σας με λίγο απεσταγμένο νερό και πλάστε την σαπουνοπλαστελίνη για να μαλακώσει και πάλι. Πώς κολλάω δύο κομμάτια σαπουνοπλαστελίνης μεταξύ τους? Με λίγο νερό. Τι εργαλεία θα χρειαστώ? Ανάλογα με το τι θέλετε να φτιάξετε. Σίγουρα θα χρειαστείτε έναν πλάστη. Ο ακριλικός του πολυμερικού πυλού είναι ο ιδανικός. Ένας μεταλλικός χάρακας επίσης βοηθάει, όχι μόνο για μέτρημα, αλλά και για κόψη. Αν έχετε σκοπό να κάνετε πολύπλοκες κατασκευές, μάλλον θα χρειαστείτε και εργαλεία μικρογλυπτικής. Δουλέψτε όμως με ό,τι έχετε, αν το κάνετε για πρώτη φορά. Μπορεί τελικά να μην σας αρέσει η όλη διαδικασία, είναι μπελαλίδικη και χρονοβόρα. Οι κατασκευές που μπορείτε να κάνετε με σαπουνοπλαστελίνη είναι αμέτρητες. Αντίστοιχα, πολλά είναι τα τεχνάσματα για να πετύχει η κάθε κατασκευή. Εγώ θα σας δείξω τι έμαθα όσο προσπαθούσα να πετύχω το σχέδιο που είχα στο νου μου. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει μία βάση γνώσεων για εσάς που θέλετε να το δοκιμάσετε. Το πρώτο πράγμα που έμαθα. Οι κύλινδροι γίνονται πιο ομοιόμορφοι αν τους ρολάρεις με μία σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Για παράδειγμα, έναν δίσκο ή μια επιφάνεια κοπής. Να είναι καλά η Λίσσα Κάνιγχαμ για την ιδέα. Η Λίσσα είναι η καθηγήτριά μας για τον διαγωνισμό Φεβρουαρίου του Soap Challenge Club. Είναι expert στην σαπουνοπλαστελίνη. Μία ματιά στο κανάλι της I Dream in Soap θα σας πείσει. Το δεύτερο πράγμα που έμαθα. Βολεύει καλύτερα να βρέχεις τη σαπουνοπλαστελίνη με πινέλο παρά με τα δάχτυλα. Και τέλος, το τρίτο πράγμα που έμαθα. Η μηχανή για μακαρόνια θέλει κόλπο. Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηχανή για μακαρόνια για να βγάλετε λωρίδες. Αλλά πώς? Στην αρχή πήγα γιούρια να περάσω τη σαπουνοπλαστελίνη από μέσα. Η γλυκούλα. Δεν. Απλά δεν. Κόλλαγε και έβγαινε με λέπια, σαν να είχε ασθένεια ήταν. Τότε λέω καλαμποκάλευρο. Πασπάλισα με καλαμποκάλευρο τη μηχανή, την σαπουνοπλαστελίνη, το σύμπαν όλο. Και χάλια έγινα και δεν έκανα δουλειά. Δεν είχα πιστεί ακόμη βέβαια ότι η φαϊνή ιδέα μου ήταν αποτυχία. Ήθελα να φτιάξω και Skinner Blend, ξέρετε οι άνθρωποι. Το Skinner Blend είναι μια τεχνική του πολυμερικού πυλού για να κάνεις όμπρε. Δεν μπορώ να πω, ήταν όμπρε. Αλλά η υφή του ήταν άθλια και ήταν κακάσχημα. Συμπέρασμα. Πρώτα πατικώνουμε με τα χέρια την σαπουνοπλαστελίνη. Την πασπαλίζουμε και από τις δύο πλευρές με καλαμποκάλευρο και την ανοίγουμε με τον πλάστη.
Μόλις γίνει περίπου 5 χιλιοστά πάχος, την περνάμε από τη μηχανή στο 1-2 φορές. Αν θέλουμε να την κάνουμε πολύ λεπτή, την περνάμε σταδιακά από το 3, το 6, το 8 και τέλος το 9. Δεν πάμε κατευθείαν στο 9 γιατί θα μας χαλάσει. Έχει την τάση να καμπυλώνει, γι' αυτό την περνάμε 2 φορές από το κάθε νούμερο. Την δεύτερη φορά την γυρνάμε ανάποδα για να ισιώσει. Εγώ σας αφήνω εδώ. Το βίντεο όμως δεν τελείωσε. Δείτε στο γρήγορο πώς έφτιαξα το ψαράκι, τις μπουρμπουλήθρες και τα φύκια. Για το πώς τα έβαλα μέσα στο σαπούνι και τι βγήκε τελικά, θα πρέπει να περιμένετε το τρίτο βίντεο της σειράς. Έως τότε, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις συνταγές σας. Θα βγει τεράστιο! Ήρθαν αυτά. Ναι, τι είναι τα αυτά. Τι είναι αυτά. Ω, ελευστικό.